Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η 112η επέτειο απελευθέρωσης της Μυτιλίνης. Λίγο πριν τις 9 το πρωί έγινε η μεταφορά της σημαίας από το παλαιό δημαρχείο στο κάστρο της πόλης. Ακολούθησε κατάθεση Στεφάνου από το Δήμαρχο Μυτιλίνης Παναγιώτη Χριστόφα στην προτομή του Ναυάρχου Κουντουριώτη και αμέσως μετά η πομπή συνέχισε προς το κάστρο όπου έγινε η έπαρση σημαίας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στον Μητροπολιτικό Ναό Μυτιλίνης έγινε επίσημη δοξολογία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Μυτιλίνης κυρίου Ιακώβου, ενώ εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τη φιλόλογο κυρία Αναστασία Κατσούρη. Με το θορυκτό Αβέρο και τη νύχτα της 7ης προς 8 Νοεμβρίου από τη Λίμνο έπλαιναν προς τη Λέσβο. Από στόμα σε στόμα η χαρμόσυνη είδηση ξεσήκωσε το λαό τα χαράματα, καθώς έβλεπε τους φωτισμένους πλωτούς όγκους να πλησιάζουν. Ο Κουντουριώτης επιδίδει τελεσίγραφο στις αρχές του νησιού ζητώντας την παράδοση της πόλης και μετά από πρόσκληση του νομάρχη συσκέπτονται ο Τούρκος διοικητής, ο Μουφτής, ο Μητροπολίτης, οι πρόξενοι, οι δημογέρατες και οι πρόκληροι Τούρκοι. Όπου όλοι συμφωνούν στην παράδοση των νησιών κατά του Τεχλίαρχου. Ο Ναύαρχος απορρίπτει τις προτάσεις του Νομάρχου για την αποχώρηση του Τουρκικού στρατού στα παράλια της Μικράς Ασίας και παραχωρεί προθεσμία μέχρι τις 12 μετά μεσημβρίας να αποσυρθεί η τουρκική δύναμη στο ιστορικό της νήσου. Ένα μήνα μετά την απόφαση του ελληνικού στρατού, επετέχθη η απελευθέρωση του νησιού μας με απώλεια 18 στρατιωτών και 81 τραυματίες. Σήμερα όμως, εκτός από την εθνική υπερηφάνεια της ανάμνησης των 112 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού, η εορτή είναι μεγάλη και διπλή, καθώς η Εκκλησία μας δοξολογεί με λαμπρότητα τη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ και των λοιπών ασώματων και ουράνιων τελικών ταγμάτων. Στο μνημείο Πεζότων στο Κιόσκι έγινε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τους εκπροσώπους τοπικών αρχών. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται,